Ξεκινάω από τον κύριο Αδαμίδη. Κύριε Αδαμίδη, βλέπουμε λοιπόν την Τουρκία να ανεβάζει τους τόνους όσον αφορά την Κυπριακή ΑΟΣ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά να μελετά μέτρα κατά της Τουρκίας, αλλά να μην καταλαβαίνει ο Ερντογάν. Και στη μέση η Ελλάδα, με μια τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, να εντείνεται. Πού μπορούν να φτάσουν τα πράγματα? Και μήπως τελικά και όλο αυτό το κάνει εν ώψη και των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη για το Δήμο, ο Ερντογάν? Έχω την αίσθηση, και να ξεκινήσω το τελευταίο, ότι ο Ερντογάν το έχει πάρει λίγο πολύ απόφαση ότι η Κωνσταντινούπολη τη χάνει. Για τον λόγο αυτό έχει αραιώσει και τις εμφανίσεις του. Έκανε βέβαια χθες κάποιες εμπριστικές ακόμα δηλώσεις, κατηγορώντας τον Ιμάμογλου ως γκυλενιστή, αλλά κατά βάση φαίνεται να έχει συμβαστεί με την ιδέα ότι χάνει την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει το ζήτημα, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ότι ξέρει ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απερχόμενη, mm-hmm. είναι σε καθεστώς ουσιαστικά υπηρεσιακής, εν πάση περιπτώσει, διεκπαιρέωσης πραγμάτων. Σαφώς. Και επίσης γνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στο διάστημα αυτό έχουν ως πρώτη το μέλημα το να συμφωνήσουν σε σχέση με τις υψηλές θέσεις που πρέπει να καλυφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκμεταλλεύεται λοιπόν αυτό εδώ το κενό. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ακόμα σοβαρή παράμετρο στην περιοχή που έχει να κάνει με την ένταση στον Περσικό κόλπο και το γεγονός ότι η Τουρκία έχει μια αντισπράγμαση συμμαχία με το Ιράν απέναντι σε κάποιους κοινούς τους εχθρούς, όπως τουλάχιστον εκλαμβάνουν την Σαουδική Αραβία και κατ' επέκταση όλους όσοι συντάσσονται με τη Σαουδική Αραβία στην παρούσα περίπτωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο και ταυτόχρονα ξέρει ο Ερντογάν ότι έχει ένα μεγάλο χαρτί πίεσης ενέργεια της Ευρώπης, 4 εκατομμύρια προσφύγων τα οποία διαβιούν στην παρούσα φάση στη Μικρασιατική Χερσόνησο. Και εκείνο πρέπει να εστιάσει η Ευρώπη, πώς θα βρεθεί ένα μόντους οπεράντι στη Συρία, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αρχίσουν να επαναπατρίζονται και κατά αυτόν τον τρόπο να αποδυναμωθεί ο Ερντογάν σε ό,τι αφορά τα μέσα πίεσης σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Δεν φοβίζει τον Ερντογάν το πάγωμα των ενταξιακών διαδικασιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, έχει συνηθίσει σε αυτή την ιδέα ο Ερντογάν. Ξέρουμε ότι η Τουρκία ξεκίνησε το 1959 τις σχετικές συζητήσεις. 35 είναι τα κεφάλαια, μόλις 16 έχουν ανοίξει και γνωρίζει ότι δεν έχει σοβαρή προοπτική με την Ευρωπαϊκή και Ένωση. Αυτό, λοιπόν, τον ενδιαφέρουν βέβαια, κοινωτικές χρηματοδοτήσεις και ειδικά τα 6 εκατομμύρια και πλέον τα οποία δίνονται για τους πρόσφυγες. Εάν λοιπόν η Ευρώπη αποφασίσει να παγώσει τις χρηματοδοτήσεις στην Ευρώπη, στην Μικρασιατική Χερσόνησο, στην Τουρκία, τότε ο Ερντογάν θα έχει πραγματικό πρόβλημα. Κύριε Κρασά, βλέπετε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, γιατί και ο, θα με επιτρέψει να σας πω, και ο κύριος Αποστολάκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κρατά χαμηλούς τόνους και για μένα σωστό είναι αυτό. Νυφαλιότητα δείχνει και ο στρατιωτικός, το γνωρίζετε καλύτερα. Αλλά και το Κισέα που έγινε δεν έδωσε κανέναν τόνο πόλεμο χαρή. Δεν είπε ότι πάμε για πόλεμο. Έγινε ένα Κισέα, έπρεπε να γίνει. Έτσι και αναλύθηκαν τα δεδομένα. Προφανώς διανύουμε μια περίοδο εντάσεως. Και αυτό οφείλεται στην Τουρκία. Mm. Η Τουρκία, αυτά τα οποία κάνει στην Κύπρο, αν δεν ήταν η Κύπρος και ήταν το Ισραήλ, δεν θα τα έκανε. Ο Κίσιγκερ συνήθισε να λέει ότι η ισχύς είναι αυτή που καθορίζει και το ηθικόν και το δίκαιον. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, δεν πιστεύουμε κανένα μέτρο το οποίο θα λάβει η Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικό, θα υποκύψει και θα αποσύρει τις ενέργειες τις οποίες κάνει για την έβρεση υδρογονανθράκου. Επίσης πρέπει να έχετε υπόψη ότι κάθε μέρα γεωτρήσεως κοστίζει $1 εκατομμύριο την ημέρα. Και δεν νομίζω ότι κάνουν για πλάκα αυτή τη στιγμή γεωργήσεις με αυτό το κόστος. Όσον αφορά αυτό που είπαστε, εμείς αυτή τη στιγμή διανύουμε μια περίοδο εντάσεως. Τόσο η πολιτική όσο η στρατιωτική ηγεσία πρέπει να έχει απαντήσεις για όλα τα ενδεχόμενα. Ο σχεδιασμός τόσο σε διπλωματικό και όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο πρέπει να γίνεται πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το χειρότερο δυνατό σενάριο. Η κρίση, η στρατιωτική εμπλοκή θα είναι απότοκος μιας πολιτικής εντάσεως. Έχει ιστορικά, σε όλες τις ελληνοτουρκικές κρίσεις, έχουν παρέμβει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με ουδετερότητα, ευμένει άλλοτε προς την Ελλάδα και ευμένει άλλοτε προς την Τουρκία. Άρα το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε στην παρούσα φάση και με δεδομένο την ένταση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία λόγω των S-400, να έχουμε κοντά τους Αμερικάνους. Και όταν λέω κοντά, πολύ κοντά. Το δήλωσε και ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα μας. Πολύ κοντά. Εντάξει, και πίσω πάει από το Στεφανοπίδιο και τώρα με την παραλαβή των ελικοπτέρων στις δηλώσεις τις οποίες έκανε, μίλησε ότι είναι, ήρθε καιρός η Τουρκία να σταματήσουν τις προκλήσεις. Τις προκατόρθωσες ενέργειες. Ναι, τις ενέργειες όπως το είπε ο κύριος, και είναι καιρός για διάλογο. Έτσι. Η Τουρκία πάντοτε είναι σε αυτό το στο μότο ότι το win-win υπό την άποψη ότι πρέπει να έρθει μια στιγμή διαπραγματεύσεως. Αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να υιοθετήσει μια εθνική στρατηγική για το πώς θα αντιμετωπίσει τις τουρκικές διεκδικήσεις, αλλά η οποία να έχει. Κύριε Κρασά, μια εθνική στρατηγική ενιαία. Και όχι διαιωρούμενη ή διαχωρισμένη στα δύο. Θα έρθει η εκμετάλλευση και θα έρθει ο λαϊκισμός. Θα αρχίσουν να λένε άλλοι για προδοσίες, για συνωμοσίες. Ναι, τα γνωστά. Ναι, αλλά αυτό είναι εις βάρος
τον εθνικό συμφέροντο. Και μετά θα κλάψουν. Ο Πάρης έχει διαχειριστεί και έχει ζήσει πολλές τέτοιες κρίσεις, με σπουδαιότερη την κρίση των ημιών, έτσι εκείνο το βράδυ. Αλλά Πάρη, έχει αναπτυχθεί αυτή η φιλολογία που λένε έπρεπε, δεν έπρεπε να γίνει το Κισέ κτλ. Εσύ είσαι πολύ έμπειρος στρατιωτικός συντάκτης, παρακολουθείς από πολύ κοντά όλα αυτά τα θέματα και θέλουμε να μας πεις την άποψή σου. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι γίνεται αυτό το Κισέ και θα σου εξηγήσω γιατί. Με το που ανακοινώθηκε το Κισέα, εγώ αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι, νομίζω, επικοινωνήσαμε με τις πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Ήταν σαφές πολλές ώρες πριν αρχίσει η συνεδρίαση του Κισέα ότι είναι ένα Κισέα το οποίο γίνεται για μια εκτίμηση κατάστασης. Δεν την καταλάβαινα αυτή την κουβέντα. Πραγματικά, αυτό που λένε ότι ανησύχησε ο κόσμος εδώ πολύ και εβδομάδες, πολλές για να μην πω μήνες, αυτό που μας ρωτάει όλους είναι πότε θα γίνει πόλεμος. Όχι αν θα γίνει, πότε θα γίνει πόλεμος. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την κρίση. Εγώ είναι η πρώτη φορά που καλύπτουμε μια κρίση. Περιμένοντας υποτίθεται θερμό επεισόδιο ή κλιμάκωση κτλ., στην οποία δεν βλέπω καμία στρατιωτική δραστηριότητα. Είναι ένα γεωτρύπανο στη μέση του πουθενά και δεν υπάρχει ούτε βάρκα δίπλα του. Δεν το έχω ξαναδεί. Συνεπώς δεν καταλαβαίνω. Άρα είναι κρίση στα λόγια. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια κρίση διπλωματική, ας πούμε. Δεν είναι μέσα στο πουθενά. Παρόν. Δεν είναι μέσα στο πουθενά το γεωτρύπανο, είναι μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν είναι στη μέση του πουθενά. Κυπριακή ΑΟΣ, ενώ έχει βάλει ουσιαστικά η Τουρκία. Δεν έχει ούτε ένα πολεμικό πλοίο δίπλα του, ούτε ένα υποστηρικτικό πλοίο. Και εγώ αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι έχει κάνει και γεώτρηση. Με την εικόνα που βλέπω. Έχουν φτάσει στα 3.000 μέτρα, λένε. Δεν ξέρω, καλά, υπάρχουν πολλά λένε. Συνήθω λένε ότι έχουν ανέβει και σε ελληνικό νησί, αλλά δεν το έχουμε δει. Εντάξει, όντως λοιπόν, λένε πολλά έτσι. Και το ξέρετε, κύριε. Και επιπλέον, να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η Τουρκία δεν πρόκειται να σταματήσει με δηλώσεις. Όσες δηλώσεις να κάνει ο κύριος Πάιατ, όσες δηλώσεις να κάνει ο Ουάσιγκτον, η Τουρκία καταλαβαίνει συγκεκριμένες πρακτικές, είτε στρατιωτικές. Είτε οικονομικές. Ναι, αλλά ήδη υποβάθμισε το αξιόχρεο την οικονομία ναι, του Μούντις. Υποβάθμισαν τις τράπεζες. Η Μούντις υποβάθμισε. Δεν πάει καλά η οικονομία. Και αν αποσύρουν το χρέος, θα γίνουν και τα βάνη της επενδύσης οι Αμερικανοί. Επειδή άκουσα την κυρία Νοσοπούλου νωρίς το πρωί, είπε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση, αλλά είπε ότι υπήρξαν και ενστάσεις. Από κάποια κράτη μέλη. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν ενστάσεις, καταλαβαίνεις τώρα για ποια Ευρώπη μιλάμε. Και, να φέρω ένα, και για να κλείσω, να φέρω ένα απλό παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να έρθει σε πολύ δύσκολη θέση η Τουρκία. Θα μπορούσε η Γερμανία να σταματήσει την αυπήγηση των 6 υποβρυχίων τύπου Παπα-Νικολής. Τι λες τώρα. Και να τελειώνει η ιστορία. Είσαι καλά. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία Ευρώπη. Επειδή έχουν δοθεί οι άδειες και ουσιαστικά έχουν εγκατασταθεί και τα γεωτρύπανα και γίνονται οι ερευνητικές δραστηριότητες και από τις μεγάλες εταιρείες. Και από την Exxon και από την Total, είναι σίγουρο ότι η Τουρκία δεν θα μπορεί να χτυπήσει ούτε την Exxon ούτε την Total, κατά επέκταση δηλαδή τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Τι κάνει λοιπόν, λέει, από τη στιγμή κατά την οποία δεν γκριζάρω την περιοχή και δεν ουδετεροποιώ την κατάσταση, θα συνεχίσω και εγώ να κάνω γεωτρήσεις ώστε να είναι δικό μου έδαφος. Άρα λοιπόν, ώστε να είναι δική μου περιοχή. Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε, βαίνουμε σε μια διαρκώς ογκούμενη κρίση, σε μια κρίση η οποία δεν έχει ορίζοντα τερματισμό. Και έχουμε και το Γιαβούς που ξεκινάει. Είμαι μόνο εάν η Τουρκία δεν διασφαλίσει τα κατά αυτήν λεγόμενα συμφέροντά της. Έξυπνη η κίνηση του Αναστασιάδη να διασμευτεί και να δημιουργήσει ταμείο που θα λέει ότι οι δρογονάθρακες και τα έσοδα των δρογονάθρακων θα διοχετευτούν σε όλους τους κατοίκους της νήσου, της Κύπρου δηλαδή. Πλην όμως η Τουρκία θέλει το κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε, για κρίση η οποία έχει ορίζοντα τερματισμού άμεσο. Και το ταμείο αυτό το οποίο θα αναποδεχθούν τα χρήματα είναι με την προϋπόθεση ότι θα λυθεί και το Κυπριακό. Έτσι έχουν πει, δηλαδή θα διατεθούν ένθεν κακήθεν. Αυτό το οποίο θέλω να πω. Δεν βάζει τέτοια αίρεση. Θέλει να δημιουργηθεί το ταμείο, ούτως ώστε να φύγουμε από τη συγκεκριμένη πίεση και το επιχείρημα της Τουρκίας. Και λέει ότι τα χρήματα θα κατανεμηθούν ισομερώς στους κατοίκους της Κύπρου. Ο Μάο Τσετούγκ έλεγε ότι σε επίπεδο στρατηγική μας λέει να μισούμε τον εχθρό μας. Αλλά η τακτική μας λέει να μην τον υποτιμάμε. Σωστά. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο, γιατί μιλάω σε πολιτικό, αλλά όσο και στρατιωτικό επίπεδο, να μην υποτιμούμε. Τον τουρκικό παράγοντα. Μάλιστα. Διότι η ιστορία έχει δείξει ότι. Εντάξει, αλλά ούτε να ούτε θα δημιουργούμε κάτι το οποίο θα μας φτάσει σε κορύφωση, αλλά όχι και να τον υποτιμούμε.